Ακόμη πιο βαρύ έγινε το κλίμα στις τάξεις των εργαζομένων της Χαλιβουργίας στο Βόλο μετά τη σημερινή είδηση για απολύσεις 45 συναδέλφων του στο εργοστάσιο της εταιρείας στον Ασπρόπυργο. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας ενέκρινε με απόφαση που ελήφθη με οριακή πλειοψηφία τις απολύσεις των 45 από τους 74 εναπομείναντες εργαζόμενους στη Χαλιβουργία Ασπροπύργου. Η διοίκηση της εταιρείας είχε ζητήσει 60 περίπου απολύσεις, αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε και πλέον θα παραμείνουν στην επιχείρηση 29 άτομα. Είναι μια δύσκολη στιγμή για τους συναδέλφους μας και κάτω. Εγώ το θεωρώ παρατραβηγμένη αυτή την απόφαση. Πρέπει και η κυβέρνηση να πάρει τα μέτρα της και να βοηθήσουν τα εργοστάσια για να έχει ο κόσμος δουλειά και να έρθει και η ανάπτυξη όπως λένε και οι κυβερνώντες. Η συγκεκριμένη είδηση γέμισε με προβληματισμό το τοπικό σωματείο που αποφάσισε να συγκρουστεί με την εταιρεία απορρίπτοντας την πρότασή της για νέα τετράμενη παράταση της επιχειρησιακής σύμβασης η οποία προβλέπει μείωση αποδοχών σε ποσοστό 12,5%. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση συμπίπτει με την απόφαση για τις απολύσεις στην Αθήνα? Βέβαια, σαφώς ανησυχεί. Ήδη έχει ο κόσμος είναι σε ανησυχίες, βλέπει τι γίνεται, βλέπει πώς λειτουργούν οι κάθε πολιτικοί. Την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται ότι γίνονται αθρώες εισαγωγές ιταλικής μπετόβεργα σε τιμές που δεν συγκρίνονται με τις αντίστοιχες της ελληνικής Χαλιβουργίας, η οποία έχει να αντιμετωπίσει το εξωφρενικό ενεργειακό κόστος παραγωγής. Αν και εφόσον τα αφήσει η κυβέρνηση να γίνει κάτι τέτοιο, να εισχωρήσει ξένο προϊόν στην Ελλάδα, πάει να πει ότι έρχεται το τέλος της Χαλιβουργίας.